κόντρας με αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο Γιάννης ο Κόντρος, ότι μάλλον έχει κάνει κόμμα με τη γυναίκα μου και θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια. Θα αντισταθώ και στους δύο. Θα προσπαθήσω να παίξω. Χάρη το λογόντας μου. Γιατί υπάρχει αυτό το θέλει να με κρατήσει στο σπίτι γυναίκα μου. Τι να κάνει, βαρέθηκε. Από εκεί και πέρα θα πω κάτι το οποίο το άκουσα σήμερα το πρωί. Δουλεύω ως καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα ιδιωτικό σχολείο και σήμερα ήρθε ένα κοριτσάκι την ώρα που σε έκανα μάθημα και μου είπε κάτι πολύ ωραίο και να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λέει, κύριε, έχω πάρει εισιτήρια να πάω να δω βόλεϊ, πολύ υψηλού επίπεδου από ό,τι είπε ο παπάς μου και παίζουν πάρα πολύ καλοί αθλητές, κύριε. Θέλετε να έρθετε, να δείτε κι εσείς. Δεν ήξερα ότι παίζω εκεί πάνω. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δείχνει ότι τα παιδιά αγαπάνε το βόλεϊ, αρκεί κάποιος να τα σπρώξει σε αυτό. Νομίζω ότι η Κηφισιά μπορεί να αποτελέσει έτσι μια τέτοια ομάδα να μαζέψει τα παιδάκια. Στο τελευταίο μας μάτς με τον ΠΑΟΚ μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι είχαμε και τις Ακαδημίες του Ηρακλή Κηφισιάς και είχαν γεμίσει το γήπεδο, είχαν κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα μαζί με τον απλό κόσμο που είχε έρθει. Βλέπουμε να δημιουργείται παιδικό εφηβικό. Πράγμα το οποίο ακούγεται και φαίνεται παράλογο, αλλά τώρα δημιουργείται στο ναό της Κηφισιάς. Τρέχουν αρκετοί για αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται να είναι μια ομάδα τόσο μικρή, δεύτερη στο πρωτάθλημα. Μπορεί το βόλι να μην είναι ποδόσφαιρο, αλλά παρόλα αυτά οι ομάδες, οι ποδοσφαιρικές, να το πω έτσι, έχουν μεγάλη οικονομική δύναμη, μπορούν να αγοράζουν παίχτες και από τη δικιά μας ομάδα. Και από το εξωτερικό με μεγάλη άνεση. Η δικιά μας ομάδα στηρίζεται. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα σε τι. Μάλλον έχει και τύχη. Σίγουρα χρειάζεται τύχη και στις επιλογές που κάνει ο Κώστας το καλοκαίρι. Ήδη έχει πολύ καλή έμπνευση. Εμείς το απολαμβάνουμε βέβαια τη διάρκεια. Αλλά για όλα αυτά χρειάζεται σίγουρα λόγω κρίσης η ανέβριση χορηγών. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο Δήμος, χρόνια τώρα, και ο προηγούμενος Δήμαρχος και ο καινούριος Δήμαρχος. Και ελπίζω, γιατί δεν είναι μακριά η ώρα που εγώ θα φύγω και θα είμαι σπίτι μου και θα βλέπω τα παιδιά από τη τηλεόραση, να συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για την Κηφισιά να έχει δυνατές ομάδες όπως είναι και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Και πραγματικά είναι πολύ τυχαίο το κοινό της Κηφισιάς που μπορεί ανά πάσα στιγμή περπατώντας να πάει να δει υψηλό επίπεδο και μπάσκετ και βόλεϊ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν γίνεται σε πολλούς δήμους αυτό. Και χωρίς βεβαίως να φοβάσαι να πας στο γήπεδο. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο, είτε είναι μπάσκετ που τους έχω δει, είτε στο δικό μας γήπεδο, μπαίνει απλώς κόσμος με τα παιδάκια που παίζουν.